Μένουμε στο θέμα της σημερινής κινητοποίησης των αγροτών και θα ολοκληρώσουμε με μία ακόμη κουβέντα, με μία ακόμη συνομιλία, τηλεφωνικά αυτή τη φορά, με το μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μανιακίου, τον κύριο Αθανάσιο Διαμαντίδη. Κύριε Διαμαντίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Καταρχήν θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο για το ότι εγώ έχω εκπλαγεί από τη συμμετοχή. Είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μας ένωσε η καταστροφή, μας ένωσε η κρίση. Αυτό που μας ένωσε κύριε Μαυρίδη είναι η καταστροφή, τίποτα άλλο, αναμφισβήτητα. Το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο που δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Ήταν ένα πρώτο δείγμα ώστε να φανεί το μέγεθος της καταστροφής. Από εκεί και πέρα πρέπει να μην μείνουμε στα λόγια, αλλά να δούμε πράξεις. Πείτε μας λίγο για την εικόνα, για την κατάσταση που υπάρχει εκεί στη δική σας περιοχή. Μιλάμε για ροδάκινα κυρίως, τα δέντρα που έχουν πληγεί και έχουν παγώσει από τους πρόσφατους παγετούς, τόσο 24 Μαρτίου όσο και 9 Απριλίου. Έτσι ακριβώς είναι κύριε Μαυρίδη. Το θέμα δεν αφορά μόνο όμως τα ροδάκινα, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει και το 100%. Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή. Όμως, θέλω να σταθώ στην καταστροφή η οποία έχει δημιουργήσει ο παγετός σε όλα τα οποροφόρα δέντρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εστιάσει εδώ στην περιοχή μας μόνο τα ροδάκινα. Αλλά έχετε και μήλα και κεράσια που ενδεχομένως και εκεί έχουν παθήσει. Έτσι ακριβώς. Και τα μήλα και τα κεράσια έχουν σημαντική ζημία από τον παγετό, όπως και τα ροδάκινα. Το ευτύχημα για τα ροδάκινα ήταν στο στάδιο της ανθοφορίας και σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ μπορούν να δηλωθούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το άσχημο για την υπόθεση που μιλάμε, για την παγωνιά που έχει καταστρέψει τα οποροφόρα δέντρα, είναι ότι στα κεράσια και στα μήλα, αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, δεν μπορεί να γίνει αναγγελία για να έχουμε δήλωση παγετού και κατά συνέχεια να υπάρχουν και αποζημιώσεις. Άρα θα περιμένουμε μεγαλύτερο διάστημα για να δούμε την πορεία της ανθοφορίας και μετέπειτα θα κάνετε αναγγελία ζημιάς. Όχι κύριε Μαυρίδη, κάνουμε λάθος σε αυτό το σημείο. Για πείτε μας. Τι να περιμένουμε. Η παραγωγή στα μήλα και στα γεράσια έχει καταστραφεί και αυτή. Από τους ίδιους παγετούς. Ο κανονισμός όμως του ΕΛΓΑ δεν δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη σήμερα να τα δηλώσει. Άρα αυτοί χάνουν την όποια... ένα θεσμικό κενό. Αυτοί δηλαδή οι καλλιεργητές μήλων και γερασιών αποκλείονται από την αποζημίωση. Είναι στον αέρα σήμερα. Είναι στον αέρα. Σήμερα έτσι όπως είναι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι στον αέρα. Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα το οποίο όμως δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Έβλεπα το ρεπορτάζ το οποίο παρουσιάσατε από το κανάλι σας και εσείς προσωπικά, το ρεπορτάζ που κάνατε με τα κεράσια που έχουν τις ζημιές. Ναι. Όσοι έχουν εικόνα και έχουν κάποια γνώση επάνω στο κεράσι και βλέπουν ότι όντως τα κερασάκια αυτά είναι καμένα. Έχει μελανιάσει, έχει αλλάξει χρώμα, δηλαδή φαίνεται ότι είναι ακριβώς. Παγωμένο. Αυτός ο παραγωγός όμως, το κτήμα το οποίο πήγατε, δεν μπορεί να τα δηλώσει σήμερα. Καταλαβαίνετε για το θεσμικό κενό το οποίο υπάρχει σήμερα. Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ πάντα, έτσι. Καλώς ή κακώς εμείς με τα ροδάκινα τα δηλώσαμε στον ΕΛΓΑ, πήρε το δρόμο του, δημιουργήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες τόσο των αγροτών όσο και των πολιτικών παραγόντων και πήρε το δρόμο του. Αυτές οι δύο οι καλλιέργειες σήμερα είναι στο κενό, κρέμονται. Περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως θα επανέλθετε εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που, αν καταλαβαίνω καλά, είναι άμεσα κάποιες προκαταβολές και ενδεχομένως αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της λειτουργίας του οργανισμού. Έτσι δεν είναι? Το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την αλλαγή του κανονισμού το συζητάμε πολλά χρόνια, κύριε Μαυρίδη. Μακάρι κάποια στιγμή να σήμερα έχουμε μείνει μόνο στα λόγια. Μακάρι κάποτε να γίνει και να είναι πιο αντιπροσωπευτικό σε σχέση με την ανταποδυτικότητα, γιατί εσείς όλοι έτσι πληρώνετε. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και κάποτε, κύριε Μαυρίδη, κακά τα ψέματα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Να είμαστε ρεαλιστές και σε αυτά που ζητάμε, αλλά και σε αυτά που λέμε. Σήμερα η συμμετοχή του κόσμου είχε να κάνει με το μέγεθος της καταστροφής. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα σχεδόν.
Μιλάμε από τη Λαμία μέχρι πάνω τον Εύρο, όπου υπάρχουν δεδρώσεις καλλιέργειες. Υπάρχουν καταστροφές. Λόγω του μεγέθους της καταστροφής, η κυβέρνηση φαίνεται να εισκύπτει στα προβλήματα και να δρομολογεί άμεσα εξελίξεις σύμφωνα σε σχέση με τα αιτήματά μας. Το θέμα όμως είναι ότι του χρόνου, σε περίπτωση που δημιουργηθούν κατά τόπους παγετή ή ζημιές, θα συζητάμε πάλι τα ίδια, με μικρότερη συμμετοχή. Το θέμα είναι να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία ζητάμε μέσα από τα θεσμικά όργανα, μέσα από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, να προκύψουν οι αλλαγές που θέλουμε, ώστε να μην συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Γιατί αν αυτό που συζητάμε είχε ολοκληρωθεί μετά από τις κινητοποιήσεις και τα μεγάλα μπλόκα που είχαν γίνει κατά διαστήματα, σήμερα δεν χρειάζονται να συζητάμε. Έχετε δίκιο. Είναι όμως άλλη μια ευκαιρία, γιατί είναι μεγάλη η καταστροφή και σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή και άρα μεγαλύτερη πολιτική πίεση. Έτσι ακριβώς, αυτό σας είπα νωρίτερα. Ότι επειδή έχει να κάνει ευρύτερα στον κορμό της Ελλάδος, υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές, αυτή η πίεση ίσως μας δώσει την ευκαιρία να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα των αγροτών που είναι δεκαετιών. Έτσι, δεν είναι απλό, δεν είναι χθεσινό, δεν είναι προχθεσινό. Μιλάμε δεκαετίες, συζητάμε για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Δυστυχώς έχουμε χρόνο δελτίου. Θα επανέλθουμε όμως ανάλογα με τις εξελίξεις. Θέλω να πω όμως το εξής. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό μόνο. Ναι, ναι. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και στο τι ζητάμε και στο τι λέμε. Ένα δίκαιο αίτημα είναι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Ένα ακόμη δίκαιο αίτημα, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας που έχουν μήλα και κεράσια, σήμερα δεν μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Αυτό μπορεί να γίνει αν κηρυχθεί η κατάσταση σε έκτακτη ανάγκη, αν προκύψει ένα άλλο πακέτο αποζημιώσεων ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση και αν γίνει. Εμείς όμως από την πλευρά μας είμαστε υποχρεωμένοι να εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα είναι και διαχρονικά. Αύριο, εμείς σαν συνεταιρισμός, κατά καιρούς ζητάμε ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προκύψει μέσα στον κανονισμό και αυτό είναι το ιστορικό παραγωγού. Να συμβαδίζει το ιστορικό ενός παραγωγού με την παραγωγή του με τις αποζημιώσεις. Θα πω ένα παράδειγμα πολύ σύντομα για να το καταλάβετε. Ναι, απλά ένας παραγωγός νιώθω την πίεση του χρόνου. Ναι, καταλαβαίνω. Ένας παραγωγός ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια πουλούσε κατά στρέμα 2 και 3 τόνους, δεν είναι δυνατόν σήμερα να διεκδικεί από τον ΕΛΓΑ να αποζημιωθεί για 6 και για 7. Αυτό προκύπτει αμέσως από το ιστορικό ενός παραγωγού. Οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες έχουν τα στοιχεία. Εμείς σαν συνεταιρισμός, σαν ομάδα έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάστηκε τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και οι υπόλοιποι φορείς. Είμαστε σε αυτή τη θέση να τους βοηθήσουμε ώστε να υπάρχει ένας δίκαιος κανονισμός, ένας οργανισμός του ΕΛΓΑ ο οποίος θα είναι δίπλα στον αγρότη και δεν θα χρειάζονται οι πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, οι πολιτικοί είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα γιατί δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις ώστε να νομοθετήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ.